Και πού θα συνεχίσουμε, Εύη, πού θα πάμε? Παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη, πάμε στην Ευαγγελία Γιουμπάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου Κριτών Θεσσαλονίκη στα Γρήμια, που θα μας στείλει το δικό της μήνυμα για την συγκεκριμένη ημέρα. Και θα μας μεταφέρει και το κλίμα. Τα είχαμε πει και τις προηγούμενες δύο χρονιές με την κυρία Γιουμπάκη. Υποκαλύτερες συνθήκες, κορονοϊού επιτρέποντος, και από τη στιγμή που δεν έχουμε και περιορισμούς, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος λόγος οι Θεσσαλονικείς να μην προσέλθουν εκεί και να τιμήσουν τον πολιούχο τους. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα καλή μας φίλη. Για πείτε μας, πού βρίσκεστε, και βλέπουμε και μία ουρά που έχει σχηματιστεί, έχει διαμορφωθεί εξ' από τον Ιερό Ναό. Λοιπόν, θα σας δείξουμε, θα σας δείξουμε λίγο τον κόσμο. Είναι μεγάλη ουρά. Α, είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό η αλήθεια είναι. Πολιούχος είναι ο Άγιος Δημήτριος, γιορτάζει πόλη μας. Έχουμε και τριπλή γιορτή, τρεις επετείους. Αφενός γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο, τον προστάτη της πόλης, ναι, της Θεσσαλονίκης μας. Τιμούμε την επέτειο από τα 100, από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. Και την προέλευση φυσικά του ελληνικού στρατού, που μπήκανε ως ελευθερωτές στην πόλη. Και την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, την εθνική επέτειο του Όχι και την αντίσταση του ελληνικού λαού στον ναζισμό και στον φασισμό. Ο ρόλος των Κριτών, των Κρητικών σε αυτούς τους εορτασμούς, δεν αναφέρομαι μόνο βέβαια στην σημερινή εορτή του Αγίου Δημητρίου, του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, αλλά με φόντο και τους εορτασμούς για την 28η Οκτωβρίου. Ποιος είναι? Είμαστε ήδη έτοιμοι για την παρέλαση της Παρασκευής. Μας έχουν προσκαλέσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετέχουμε. Είμαστε και εμείς τα μέλη των συλλόγων και σωματείων, και με τιμή και δόξα θα τους τιμήσουμε και φέτος στην πορεία της παρέλασης. Και ουσιαστικά αυτό το βάδισμα που κάνουμε την ώρα της παρέλασης είναι το βάδισμα που έκαναν οι πολεμιστές, οι ήρωες εκείνα τα χρόνια προς την ελευθερία. Αυτό είναι και το μήνυμα. Γενικά είχε λείψει αυτή η συμμετοχή, η ενεργή συμμετοχή στις τάξεις των κατοίκων εκεί της Θεσσαλονίκης σε εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την ιστορία μας, που έχουν να κάνουν με την πίστη μας, με την Ορθοδοξία, με τον Άγιο Δημήτριο, καθώς βλέπω μια ουρά που πραγματικά τα τελευταία χρόνια ήταν μια εικόνα η οποία δεν την είχαμε έτσι δει ξανά. Είχε κόσμο και τα προηγούμενα χρόνια. Ο λαός μας είναι ταυτισμένος με τη θρησκεία και τη λατρεία. Τον Άγιο Δημήτριο κάθε χρόνο έρχονται και το προσκυνούνε. Και φέτος μάλιστα φιλοξενούν και την εικόνα της Παναγίας Γεροντήσης από το Άγιο Όρος. Και όπως βλέπετε, η γραμμή, η ουρά πάει. Ακριβώς. Το μήνυμα των Κρητικών λοιπόν της Θεσσαλονίκης, κυρία Γιουμπάκη, ποιο είναι? Ότι η Κρητική πάντα θα είναι στο πλευρό της Μακεδονίας, πάντα θα είναι στο πλευρό για την ελευθερία, για αγώνες προς την ελευθερία. Το έχουν δείξει άλλωστε προαιώνων οι συμβολοί τους, και ειδικά και στο μακεδονικό αγώνα, μην ξεχνάμε τους 4.000 Κρήτες εθελοντές που ήρθανε και έφυγαν από τον τόπο τους, έφυγαν κάτω από συνθήκες που ακόμα η Κρήτη δεν είχε ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, δεν είχε ενωθεί με τον κορμό της Ελλάδας, και παρόλα αυτά στο κάλεσμα του Καραβαγγέλη, του Μητροπολίτη Καστοριάς, χωρίς να το σκεφτούνε, έφυγαν από τον τόπο τους, άφησαν την πατρίδα τους, άφησαν τις οικογένειές τους και ήρθαν εδώ για να πολεμήσουν στο πλευρό των Μακεδόνων αδερφών, όπως χαρακτηριστικά τους αποκαλούσαν. Μάλιστα. Και συνεχίζεται βέβαια αυτή η αδερφική αγάπη. Τους χαιρετισμούς μας, κυρία Γιουμπάκη. Λοιπόν, από μια μικρή Κρήτη από εδώ την αγάπη μας. Καλωστέριο τι να είναι η εκπομπή σας, όπως είπα, και θα κλείσω με μια μαντινάδα του συμπατριώτη μας του Παθακοστελή, που έγραψε για το εορτασμό. Ναι. Γράφει: «Κλάλματα για τις ήρωες δεν πρέπει να γρυκούνε.
τραγούδια πρέπει τσι τιμής στον ουρανό να πουλάνε. Είστε εξαιρετικοί όπως πάντα. Να είστε καλά, κυρία Γιουμπάκη. Εξαιρετικοί. Και ένα καλά, μεγάλο παιδιά. Ευχαριστώ. Μας μεταφέρουν εκεί κριτικοί της Θεσσαλονίκης αυτά τα τρία τελευταία χρόνια τον Παλμό και το κλίμα και τη ζωντάνια και τη λεβεντιά από μια μικρή Κρήτη, η οποία δεν βρίσκεται μέσα στην περιφέρειά μας, αλλά βρίσκεται κάπου βόρεια στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.